Είσαι γενικά σταθερός άνθρωπος, ενώ στη σχέση σου, στην οικογένειά σου. Τώρα πια είμαι πολύ σταθερός. Α, τώρα δεν ήσουν. Όχι, δεν ήμουν. Ήσουν και άπιστος δηλαδή. Όχι, παλιά λέμε. Τώρα δεν πήγε μία μία. Last year. Ναι, πάλι. Όχι, last year. Όχι, είναι πολύ. Ενώ παλιά, πιτσιρίκος. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει πολλά λάθη. Δεν έχω ζητήσει συγγνώμη. Δεν έχω φερθεί σωστά στις σχέσεις μου. Είναι κάτι που το λέω πρώτη φορά. Ναι, τι έκανες, Ρε Χριστό. Δεν. Πες τα εδώ. Ναι. Ό,τι μπορείς. Μίλησέ μας. Τώρα το πάω αλλού, ναι. Έχω κάνει λάθη. Νομίζω ότι έπρεπε να έχω φερθεί πιο όρημα, πιο σωστά. Έχεις στεναχωρέσει κόσμο, δηλαδή. Νομίζω πως ναι. Τουλάχιστον είχες το θάρρος να πεις την αλήθεια. Ή είναι αυτό ότι δεν φταίω εγώ, εξαφανιζόσουν και στο τηλέφωνο δεν απαντούσες. Απλά πιστεύω ότι θα έπρεπε και όφυλα να έχω κάνει κάποια πράγματα διαφορετικά. Mm. Για να μπορούσα να σου πω ότι, ξέρεις... Δεν έχω πληγώσει ποτέ. Ναι. Είμαι εντάξει. Δεν ήμουν εντάξει κάποιες φορές. Με σένα ήσουν εντάξει. Σε έχουν πληγώσει. Α. Ναι, βέβαια. Σε έχουν προδώσει, σε έχουν κερατώσει. Ναι. Δεν ξέρω τι λέξεις. Δεν ξέρω τώρα τι λέμε. Α, δεν το ξέρω. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τέτοιες δεν ξέρω. Και δεν υπάρχει και λόγος να μάθω. Αφού δεν ξέρεις, μην μάθεις ποτέ. Είσαι του για πάντα. Μπορεί να μην είναι για πάντα γιατί έχεις κάνει δύο γάμους. Δεν έχει σημασία όταν το λες να το εννοείς και να το προσπαθείς. Δεν σημαίνει ότι το πετύχεις πάντα. Θέλω να είμαι. Κάποιοι πάνε με θέλω να είμαι για πάντα. Θέλεις, αυτή τη στιγμή και έτσι όπως είναι η ζωή μου, θέλω να είμαι για πάντα. Τι έχω καθίσει και σας έχω πει. Α, έτσι κάνουμε εσύ τώρα. Τώρα κάθομαι και λέω, τώρα που σ' ακούω και λες και λέω, τι κάθισε και τους είπα. Τον καλεσμένο έτσι τον παγιδεύουμε, σιγά σιγά. Πω, εντάξει. Εσύ εκφράζεσαι, δηλαδή θα πεις τη γυναίκα σου 10 φορές αγαπώ μες τη μέρα. Ναι, θα της το πω. Ναι. 10. Ωραίο είναι. 50. 50. Σε βαθμό που της λέω, νομίζω πια δεν έχει κανένα νόημα που το λέω. Και καμία αξία. Όχι, έχει πάντα. Μια χαρά αξία έχει, γιατί πολύ ωραίο είναι. Μπορεί είναι να γίνει μια μέρα νύχτα, σ' αγαπάω. Ναι, δεν πειράζει. Εκείνη. Ναι, και εκείνη. Αφού το λέει και δεν μου το λέει ο ένας. Ναι, φαντάζεσαι. Το λέω 100 φορές και εκείνη δεν μου το λέει ποτέ. Ευχαριστώ. Να σε καλά και το χρόνο. Το κι εγώ είναι υπέροχο. Αλλά το ευχαριστώ. Με τιμά αυτό που λες. Για το επίσης τι είναι. Είναι σαν να λες το τηλέφωνο και δεν σας ακούσουν. Και λες ένα επίσης, είναι κι εγώ. Είναι σαν να έχεις κάνει κάποιο restart στη ζωή σου. Σαν να έχεις σκεφτεί και έχεις φιλοσοφήσει κάποια πράγματα. Επειδή πολλά πράγματα δεν ήταν έτσι και μετά αλλάξανε. Είναι σαν να χρειάστηκες βοήθεια ενώ πήγες σε ψυχολόγο. Όχι, δεν πήγα σε ψυχολόγο. Όχι. Αλλά είναι σαν μόνος σου να κάθισες και να φιλοσόφησες κάποια πράγματα και να έβαλες τελειές. Έγινε ένα restart. Έγινε. Γιατί μετά το χωρισμό μου ήταν τα πράγματα πολύ περίεργα. Περίεργα με την έννοια ότι από τη στιγμή που υπήρχε ένα παιδί, ήταν δύσκολη συνθήκη. Δεν ήταν ένας χωρισμός που εντάξει, δεν ταιριάζουμε, τελειώσαμε, γεια σου και αντίο. Οπότε. Γύρισε ο κόσμος σου πάνω κάτω. Ναι, βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν περίμενα ότι θα ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Δεν είχα σκοπό σε καμία περίπτωση να ξαναφτιάξω τη ζωή μου με τον τρόπο. Ναι. Σε καμία μπορώ να περίπτωση. Αυτό. Δηλαδή έλεγα ότι εγώ πια εδώ είμαι, θα μεγαλώσω το γιο μου με τον τρόπο που πιστεύω. Και αλλάξαν όλα και γίνανε πολύ περίεργα. Όταν γνώρισες τη γυναίκα σου, δηλαδή ήσουν αυτός που θα της είπε «Εγώ δεν πρόκειται να ξαναπαντρευτώ, έχω παντρευτεί». Βέβαια. Ούτε και παιδί θέλω να κάνω, γιατί έχω παιδί. Πλάκα μου κάνεις, είπες τέτοιο πράγμα. Πώς πες μου, ποτέ δεν ήταν σαν να είμαι μπροστά. Δεν θα κάνω άλλο παιδί, δεν θα ξαναπαντρευτώ. Ήταν ότι δεν η κουβέντα ήταν βασικά «Τι θέλεις από μένα». Ναι. Δηλαδή, τι μπορεί να ζητάς από μένα. Είναι αρκετά νεότερη μου η σύζυγός μου. Πόσο χρόνο είναι? Είναι 11 χρόνια μικρότερη μου. Εντάξει. Και μια χαρά είναι. Θέλω να πω, η κουβέντα η πρώτη ήταν. Ναι, γιατί περιμένεις ότι θέλει να κάνει παιδί και να παντρευτεί. Ξέρω εγώ, είμαστε 7 χρόνια μαζί. Είμαι 46. Ήμουνα στα 39 τη ζωή. Είμαι 40 χρονών. Με ένα παιδί 4 χρονών που έχω αποφασίσει και έχω ταχθεί και έχω πει ότι εμένα αυτή είναι η προτεραιότητά μου. Τι θέλεις από μένα? Τι μπορεί να θες? Και τι σου απάντησε? Τίποτα.